δέντρα στον Αεξτόφορο και στο βαθύ το πηγάδι, τρία κουράσια πάγιναν κρύο νερό να φέρουν. Εκεί τα εκατέρα για ένας Τούρκος καβαλάρης. «Κορίτσα, δεν παντρεύεστε Τούρκον αντρά να πάρτε, να σας γεμίσω με φλουριά να ζείτε σε νουντάδες?» «Τούρκοι, μη είμαστε χριστιανές, είμαστε Ελληνοπούλες και προσκυνούμε το Χριστό, φιλούν το Άγιο Ευαγγέλιο και αυτή την Αγία Παρασκευή που φλάει το Μηταγκίτσι, που φλάει τους λιβέντες μας κι όλα τα παλικάρια που κυνηγούν Τουρκαλβανούς με τις στρανές χαντζάρες». Όχι μόνο γεωφυσικά αλλά και μουσικοχορευτικά που αφορά το θέμα μας έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν το 1922 υπήρχαν οι ντόπιοι κάτοικοι που διατήρησαν μια ωραία μουσικοχορευτική παράδοση επηρεασμένη σε πολύ μεγάλο μέρος από τις μουσικές της Μικράς Ασίας και μετά το 1922 και την παρουσία των προσφύγων γέμισε βέβαια ο τόπος από πρόσφυγες που φέραν αυτόν τον ωραίο πολιτισμό. Παρ' όλα αυτά όμως, ακόμη και σήμερα υπάρχει αντίληψη στους ντόπιους χαλκιδικιώτες ότι αυτοί που ζουν στα ορεινά είναι σε προνομιούχα θέση. Γιατί λέει ότι όλα τα μουδερά και τα χωράφια τα οποία δεν παρήγαγαν τότε τα δίνανε στις νύφες, τα πήραν οι γαμπροί, όπως σήμερα είναι σχεδόν στο σύνολο των ακτών, των ωραίων ακτών της Χαλκιδικής και βέβαια με μεγάλη οικονομική αξία. Οι παλιοί όμως χαλκιδικιώτες παρέμειναν
ακόμη στα χωριά τους και διατηρούν την ωραία μουσικοχορευτική τους παράδοση. Στα βουνάκια πέρασα, όλα τα παραγγέλνω, βουνάμναμι χιονίσετε. Να, εμείς οι τσιμπανοί έβουσκαμε τα ζώα όλα τα χρόνια και δεν ξέραμε τι να κάνουμε που τα ζώα και έπιζαμε το φύλλο, φλουγέρα και περνούσε η μέρα και καμιά φορά μας έπαιρναν τα μεράκια και χορευάμε κι όλα από ένα κλάδι πιάνο μας και χορευάμε. Με άλλον πάντρε μένει κόρη μια τη μ' αρνηθήκε.
Στο Μεταγκίτσι όλοι οι κάτοικοι είναι ντόπιοι, έχει περίπου 1000 κατοίκους. Το όνομά του, για την ονομασία του χωριού υπάρχουν δύο έκδοχες. Η πρώτη είναι για το κοκκινόχωμα που υπήρχε στην περιοχή, Μέλαγγις, ο Μέλαγγας δηλαδή, και από εκεί Μέλαγγις έγινε το Μεταγκίτσι. Η δεύτερη εκδοχή είναι από έναν αρχαίο οικισμό που υπήρχε στο Μαρμαρά, στο βουνό που βλέπετε πίσω σας. Εκεί ήταν η αρχαία πόλη Άσα ή Άσυρα. Όταν την κατέστρεψαν οι Ρωμαίοι, οι κάτοικοι που σώθηκαν το 146 π.Χ. Κατοίκησαν στην ευρύτερη περιοχή. Αργότερα όλοι αυτοί συγκεντρώθηκαν σε έναν οικισμό γύρω από έναν πύργο από τα μετόχια του Αγίου Όρους. Η μετακίνηση αυτή των κατοίκων, η μετάγγιση αυτή έφερε το δεύτερο όνομα, του Μεταγκίτσι. Οι κάτοικοι ασχολούνται στο χωριό μας κυρίως με τη γεωργία, καλλιεργούν ελιές και αμπέλια, παράγουμε λάδι, κρασί και τσίπουρο και υπάρχουν και πολλοί τεχνίτες της πέτρας, οικοδόμοι. Η περιοχή κατοικείται από τον 8ο π.Χ. αιώνα. Στοιχεία υπάρχουν από τότε που υπήρχαν τα μετόχια του Αγίου Όρους εδώ, από τον 10ο αιώνα και μετά, και έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες. Σπρά μου περιστεριά, μαύρα μου πουλιά, ναι. Εσείς ψηλά πετάτε κι αδιαβαίνετε. Ωραί, ναι, εσείς ψηλά πετάτε κι αδιαβαίνετε, για αφού το καρτέρεστε χαμηλώσατε. Πολύ σημαντή παρουσία του καθενέ και των καθενέδων μέσα στον ελλαδικό αλλά γενικότερα στον ανατολικό χώρο. Ίσως είναι ένα θέμα που δεν έχει ακόμη διερευνηθεί όπως θα έπρεπε στις πραγματικές του και πολύ σημαντές διαστάσεις, όπως είπαμε. Αποτελεί το κοινωνικο-οικονομικό σημείο, την κοινωνικο-οικονομική αφετηρία όπου εκεί γίνονται όλες οι ζυμώσεις. Αλλά κυρίως γίνονται αυτά τα ανδροκρατούμενα γλέντια. Ένα τέτοιο ωραίο γλέντι, εν έτη 2011, μέσα σε χιλιάδες προβλήματα, συναντήσαμε στο Μεταγκίτσι της Χαλκιδικής. Περιβομπότη μου κάνε
για να με θύσω, τέρτη μαράζι μου βάλε. Τώρα τα πει, τώρα τα πει, νο και τα δυο. Τώρα τα πει, τώρα τα πει, νο και τα δυο. Για να σ' αλλημονήσω, περίπου πω τι μου κάνε. Για να σ' αλλημονήσω, τέρτη μαράζι μου βάλε.
Η χοροδία του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταγκητσίου ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια ακριβώς πριν 3 χρόνια. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ δώσανε ένα αγώνα και μαζί τους και εγώ για την έρευνα και τη διάσωση των δικών τους τραγουδιών και παράλληλα ξεκινήσανε αυτά τα τραγούδια, επειδή τα περισσότερα είναι και χορευτικά, να τα περάσουν και στους νέους ανθρώπους, στα τμήματα, τα χορευτικά του συλλόγου. Αξίζει όμως πραγματικά η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων για να σώσουν την παράδοσή τους με πάθος και δώσανε τον εαυτό τους, γυναίκες και άνδρες, συμμετέχουν, αφήνουν τις δουλειές τους, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, γιατί είναι και πάρα πολύ μεγάλοι στην ηλικία και προσπαθούν και πιστεύουμε ότι παράλληλα με τους νέους που συμμετέχουν να συνεχίσουν την προσπάθεια αυτή και να διασώσουν ό,τι καλύτερο υπήρξε στα προηγούμενα χρόνια και ό,τι μπορέσουν να βρουν από τους παππούδες τους και τις γιαγιάδες τους. Είναι αυτή που οδηγεί τα βήματα σε αυτές τις μουσικοχορευτικές μας περιπλανήσεις και καταγραφές στον ελλαδικό χώρο. Σημεία αναφοράς κάποτε μέσα στη μικρή κοινωνία, που σήμερα πια αργοσβήνουν, πεθαίνουν. Ένας αγιορείτικος νερόμυλος εδώ στο Μεταγκίτσι, κτίσμα του 1600 περίπου, συγκέντρωνε έτσι ομόκεντρα όλη τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Πόσες και πόσες οικογένειες και γενιές δεν τάισε. Και σήμερα σαπίζει. Ένας κούντος μωρέ κουντούτσικος, κούντος κι με ένα χέρι.
βασιλόπου, βασιλόπουλα μου ρε φίλησα. Και με έκουψαν του χέρι, χρυσό μου χειριστέρι. Αστυφίλου μου ρε αστυφίλου, αστυφίλου σαν μου ρε κομμάμια. Αυτός ο Μήλος εδώ, ο οποίος είναι το επίκεντρο της ζωής του χωριού μας εδώ και αιώνες, έχει κτιστεί το 1500. Είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Διονυσίου και στον πάνω όροφο ήταν το κλεισάκι του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και δίπλα τα κελιά των μοναχών τα οποία είχαν μέσα και τζάκι. Στο ισόγειο ήταν οι μιλόπετρες και ο φούρνος, ο οποίος άλθε όχι μόνο για το χωριό, αλλά για όλα τα χωριά της περιοχής μας. Σαν παίρνω να ανηφορώ και βγαίνω ιδρωμένος, πως τα παίρνω καημένο. Βρίσκω καλέ, βρίσκω ότι τις πόρτες καλύστες και τα κλειδιά παρμένα έγραψαν μόνο σε μένα. Βρίσκω καλέ, βρίσκω πω και την αγάπη μου. Στον αγκαλιό η φαίνει, την κρένου δε μου κραίνει. Εγώ τώρα φαίνω την τρόκνια. Αυτή είναι μόλις θα τη φάνω. Μετά τη γαζώνουμε, βάνουμε τα τροκνόσκινα και φορτώνουμε σαν τα παιδιά. Και τα κοιμούσαμε και έκαναμε τις δουλειές. Ήθελαμε να μαγειρέψουμε τα παιδιά στην πλάτη. Ήθελαμε να πλύνουμε τα πιάτα, τα παιδιά στην πλάτη τα είχαμε. Ήθελαμε να πάμε για νερό τα παλιά τα χρόνια. Πήγαιναμε στο πηγάδι κάτω, στο τρανό το πηγάδι και έπαιρναμε νερό.
και φορτώνομασταν τις στάμνες στο νερό και το έφερναμε. Και πήγαιναμε στο θέρο, φορτώνομασταν τις στάμνες, αν δεν είχαμε ζώα για να πάμε, φορτώνομασταν τα ψωμιά ή τα παιδιά τα είχαμε φορτωμένα και ακόμα και θέζαμε με τα παιδιά φορτωμένα. Σούπα καλέ σούπα, ανά σου κόκκουν κλωστές. Να τάκει στη το χτένι, χαρά στην ποτοφένη. Να τάκει στη το χτένι, χαρά στην ποτοφένη. Εμείς, από τις μάνες μας, παραπαπούδες μας, πάντα κάνανε το τραχανό αυτό, γιατί πάντα ετοιμάζαμε από το καλοκαίρι να έχουμε για το χειμώνα, γιατί ήταν χωριό κλειστό, δεν είχε ούτε συγκοινωνίες, ούτε τίποτα, έπρεπε να έχουμε κάτι να έχουμε να τρώμε. Το τραχανό γίνεται με το γάλα, 3 κιλά γάλα, όσο θέλει ο καθένας το κάνει, θέλει πιο παχύ, θέλει πιο αδύνατο, όσο μπορεί το κάνει, 1 κιλό μπλουγκούρ. Το βάζουμε, δεν κάνουμε πίτες, το βράζουμε σκέτο με τυρί, πολύ ωραίο γίνεται, πρωινό και βραδινό. Κάνουμε κουτόπουλο με τραχανό, κάνουμε σαλιγκάρια με τραχανό, βάζουμε πολύ και στις πίτες. Thank you.
Η κοινωνία του χωριού είναι δομημένη με έναν απίστευτα φιλοσοφημένο τρόπο. Έχει μια σημειολογία που αιώνες τώρα μένει εκεί σταθερή και ανεξίτηλη. Οι άντρες μαζεύονται στους καφενέδες. Οι γυναίκες δεν πάνε στον καφενέ. Έτσι λοιπόν κάθε απόγευμα συγκεντρώνονται σε συγκεκριμένα μέρη του χωριού, σε συγκεκριμένες αυλές, όπου στείνουν τη δική τους τοπική εφημερίδα. Σόμπορο το λένε. Η λέξη είναι ετυμολογικά έχει μια ηχομιμητική διάσταση. Σόμπορος. Ανακατεύουν λοιπόν τα πράγματα, μιλάνε για το τι έγινε μέσα στη μέρα, μέσα στη βδομάδα και βέβαια τα σχολιάζουν με το δικό τους τρόπο. Πολλές φορές ο σόμπορος που γίνεται νωρίς το απόγευμα λέγεται και παρακαμνιός όταν πια περάσει η ώρα και δεν μπορούν να κεντήσουν, να πλέξουν, να κάνουν τις δουλειές και την λάτρα της οικογένειας. Ανάβουν λοιπόν μια φωτιά και γύρω από τη φωτιά εκεί συνεχίζουν αυτόν τον ωραίο διάλογο κουτσομπολιό που ακούγεται στο όνομα σόμπορος. Τι τυχερό έχει Μαρία αυτό το κορίτσι πάντως. Μπράβο. Βρυσούλα αυτά τα έμαθες. Σόμπορο, καλά, τι, καλό παιδί. Από εκεί και τ' άκουσα, μη φώναξε η μάνα. Καλά, στείς αυτή όταν περνάς γειτονιές, εσύ λίγο ακούω, καλά, τι να κάνω. Είναι τελειωμένη δουλειά. Τελειωμένα, τελειωμένα τα πράγματα. Βέβαια. Πολύ τυχερό, πολύ τυχερό. Εσύ γιατί ρωτάς, να πάει να σκόψεις. Εντάξει το αίμα της αυτή, εντάξει το αίμα της. Κορίτσια ελεύθερα έχουμε κι εμείς. Θα κάνει κάτι τέτοια αυτή. Πάει και σκόφτα αυτά βέρτα. Τι μαρ, σινιάζει. Σινιάζει εσένα. Α, κι εγώ θα πω τώρα. Γιατί Μαρή, κορίτσι, έχω να το παντρέψω, θέλω. Ή τότε λέω, δεν μ' αρέσει. Μαρή, κι άνοι γαμπρί, κι άνοι γαμπρί. Τι μου αυτό είναι. Κι άνοι γαμπρί. Η Σταυρούλα που έχει καλό παιδί δεν μιλάει εδώ. Το πάντρεψα, το πάντρεψα. Α, και δεν μας εμπιστεύει. Δεν μας καλέσει να κάλεσει, δεν εμπιστεύει. Δεν σα κάλεσα. Κι εγώ λίγη κάλεσα. Σούλα, τι Μαρή, έχει να πει, για πέτα σούλα τη φιλενάδα. Εγώ είμαι θυμωμένη με τη φιλενάδα. Έχει ξεκερνάει και τον καφέ τον κερνάς. Γιατί, Μάρη, γιατί εκεί που δεν έχει σπέρ, να μην φυτρώνεις. Γιατί, Μάρη. Γιατί άμα ανοίξω τώρα το στόμα μου και στα πω. Καλά, Μάρη, τι. Άσε τώρα, Βασίλη, να χαμνό κορίτσι, ήταν χαμνό. Γιατί δηλαδή. Τα καμνό και δεν έχει άλλα. Και άλλα παιδιά να βρουν, και άλλα παιδιά. Δεν άφησε μπλοκό για μπλοκό. Ας γίνει δουλειά, να μην λες παραπανήσεις κουβέντες. Δεν είπα τίποτα. Άσε παρακαλώ φιλενάδες, σε παρακαλώ. Είπες. Είπες. Φέρει τώρα το πρόσωπο εδώ. Μπροστά. Κάποια φορά όμως ή πολλές φορές οι ανδροπαραίες από τους καφενέδες του χωριού μαθαίνουν που γίνεται ο σόμπορος και πάνε να πουν κάνα ωραίο τραγουδάκι στις αγαπημένες τους, στις γυναίκες τους και πολλές φορές και στις φιλενάδες τους. Ποιος το έβαλε στα λόγια το δικό μου το πουλί. Μανταμονή μες στη στράτα μανταμό. Μανταμονή μες στη στράτα μανταμό. Μανταμονή μες στη στράτα δε γυρίζει να με δει. Μανταμονή μες στη στράτα δε γυρίζει να με δει. Τριγυρνώ στη γειτονιά της τριγυρνώ. Τριγυρνώ στη γειτονιά της τριγυρνώ. Πώς για άλλα που έβρεξε και πήγαμε και έμασαν κανένα σάντακα. Έβρεξε η βροχή αυτή που έμασαν κανένα σάντακα. Έβρεξε μόνο και σαλιακή. Φωτεινή. Τίποτα τίποτα. Σαλιακή ως νηδέ. Σαλιακή μας έπρεπε. Έμασα, έμασα. Μαγείρεψες μαλλιά. Έφτιαξε έμασα τίποτα. Σούλα εσύ έκανες με τρακανά. Να μας πεις και τσιταγή βρε. Θα σας πω βρε. Αλλά τώρα ακόμα. Μπράβο σου. Πάει μη στεναχωριέσαι. Με τι της μαγειρεύει την κορίτσα. Μη τραχανά, μη κρεμμυδάκι. Με ριζάκι. Ό,τι έκανε σου άρεξε. Να λόγω στη μέρα θα σου μαγειρεύω. Μαγειρεύουμε με σπανάκια, ψήμα. Μπορεί να σπάσει τα πίσω, τους κάνουμε με τραχανά και ντομάτα. Ή μπορεί να είναι η μέρα Τετάρτη και να νηστεύουν οι γυναίκες. Πώς τα λες εσύ αυτά τα τσιντάκια της για όλες τις ώρες. Μα εσύ αλλαχή είναι στη σημαία και εγώ χάσω τέχνη και εσύ τι πειράζει. Μα μα βάλει το τραχανό είναι γάλα. Δεν είναι και κρέας. Το τραχανό όμως. Μίλησε μου να σου στείλω λουλουδάκια απ' το βουνό. Να τα βάλεις στο ποτήρι να τα βάλεις.
Να τα βάλει στο ποτήρι, να τα βάλει. Καλά, Μαρίτσα, ακούω απόξω ότι έρθει. Αχ, τα χαμένα τα ρόχα, τώρα έχει μαζόχαν. Πού γύριζαν όλη μέρα. Έχει μαζόχαν τίποτα να κάνει στο σπίτι, ούτε ξύλα έχω να βάλω στο γιάγιο, ούτε τίποτα. Ωραία, παιδιά, έχουμε τα ρακιά όλη μέρα. Δεν ξέρω, είναι και ευκό. Δεν θα είναι ευκό καφάνι. Ευκό. Δεν πήγε να αρμέξει. Πω, τι θα κάνουμε, σπάρμουσαν τα ζώα. Αύριο έχει Θεός μέρα. Εκταρακιά. Δεν αντρέπει. Εκταρακιά αφού. Δεν αδειάζουν όλη μέρα. Άιτε να κερνάς να καλό περνάς. Μόνο σας αγαπούσαμε. Κέρνα μας, κέρνα μας. Μόνο σας αγαπούσαμε. Κέρνα μας, κέρνα μας. Ήρθαμε να σας δούμε. Άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Ήρθαμε να σας δούμε. Άιντε να κερνάς, να καλό περνάς. Τι θα βάλει βρε άος τα γύρια που θα πάει αύριο, τα φτιάχνει. Όλου σόμπουρου φτιάχνει, δεν κάνει τη δουλειά. Σόμπουρου είσαι, σόμπουρου. Άντε να είστε καλά. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς πλάχκαμε πολλέ. Καλώς ήρθατε. Και ξανά κάνει και αυτό. Βάλτε κρασί, βάλτε ράκι. Κέρνα μας, κέρνα μας. Βάλτε κρασί, βάλτε ράκι. Κέρνα μας, κέρνα μας. Και κάντε στην υγειά μας. Άιτε να κερνάς, να καλό περνάς. Και κάντε στην υγειά μας. Άιτε να κερνάς, να καλό περνάς. Όταν συναντώ παλιούς φίλους και συνεργάτες και βλέπω την πορεία τους μέσα στο χρόνο και ταυτόχρονα βλέπω και την πορεία της ίδιας της παράδοσης και την εξέλιξη της παράδοσης εντός ή εκτός εισαγωγικών, άλλες φορές μπαίνω σε μια κατάσταση έτσι μελαγχολίας, σε μια κατάσταση προβληματισμού και κάποιες φορές έτσι πεταρίζει η καρδιά μου, γιατί πραγματικά τα νέα τα παιδιά την παίρνουν την παράδοση και την πάνε παραπέρα, γιατί εκτιμώ ότι η παράδοση είναι ένας ζωντανός οργανισμός και πρέπει να πηγαίνει παραπέρα. Η σημερινή μας συνάντηση και η παρουσίαση όλων αυτών που πήρατε τη σημερινή μέρα χρονολογείται μια προσπάθεια 3 χρόνων. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα. Δεν είναι 3 χρόνια γεμάτα. Δουλεύουμε 3 μήνες, 4 περίπου κάθε χρόνο με τα παιδιά, με τη χοροδία. Ό,τι μπορέσουν να διασώσουν από τα τραγούδια και τους χορούς παράλληλα του Μεταγκητσίου. Πολλά τραγούδια χορεύονται και στη γύρω περιοχή. Όμως εδώ είχαν αυτό το χρώμα και αυτό προσπαθήσαμε εμείς να δώσουμε. Παιδιά
οι νέοι αγκαλιάζουν την προσπάθεια αυτή. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η Χαλκιδική είναι και ένας τουριστικός προορισμός. Είναι αλωτριωμένη από τον πολυτουρισμό, από τις επιχειρήσεις που στείνονται εδώ, από την παρουσία άλλων κατοίκων που ήρθαν από διαφορετικά σημεία, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, η Μακεδονία, γενικότερα η ευρύτερη περιοχή όπου κάνουν τα σπίτια τους κλπ. Υπάρχουν δηλαδή πολλές επιμειξίες, έτσι πολιτιστικές κατά κάποιο τρόπο. Και είναι σημαντικό ότι τα νέα τα παιδιά μπορούν και διατηρούν αυτό το επιχώριο, το τοπικό, το ιδιαίτερο που έχουν. Εγώ όταν ήρθα εδώ πριν 3 χρόνια μαζί με το Σύλλογο να ξεκινήσουμε αυτή την προσπάθεια για τη χοροδία, για το τραγούδι, βρήκα μια κατάσταση πάρα πολύ καλή σε σχέση με τη συμμετοχή των νέων και των μεγάλων. Σχεδόν όλο το χωριό συμμετέχει σε αυτές τις προσπάθειες. Όμως τα παιδιά με δασκάλα την Έφη, την Κελιαφάνου, από τον Πολύγυρο είναι και αυτή, είχαν ασχοληθεί περισσότερο με χορούς από όλη την Ελλάδα. Εδώ λοιπόν τα παιδιά, την προσπάθεια που κάναμε για να παρουσιάσουν το δικό τους καθαρά τοπικό χαλκιδικιώτικο, το μεταγκιτσινό στοιχείο, να δώσουν το δικό τους χρώμα, έγινε σε πολύ αυτό λίγο χρονικό διάστημα. Ναι, ναι. Αυτό το στοιχείο έχει επηρεαστεί περισσότερο από τη μουσικοχορευτική παράδοση της Αρναίας, της Ιερισσού ή του Πολυγύρου. Από καμία. Εγώ έχω εμπειρία από την παράδοση του Πολυγύρου, το γνωρίζεις καλά. Έχω εμπειρία και από και την Αρναία, είναι πολύ κοντά μας. Έτσι. Έχω εμπειρία και από το δικό μου το χωριό, τον Ταξιάρχη. Λόκοβι. Τι Λόκοβι ακριβώς. Λοιπόν, εδώ οι άνθρωποι χορεύανε και τραγουδούσανε με το στυλ που προσπαθήσαμε να δώσουμε σήμερα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μεταγκιτσίου ιδρύθηκε το 1984, αριθμεί γύρω στα περίπου στα 200 μέλη και συμμετέχει και όλο το χωριό και βοηθάει το σύλλογό μας. Έχει 7 χορευτικές ομάδες και μία χοροδία περίπου στα 25 άτομα, τα οποία και τα χορευτικά ασχολούνται με χορούς και της Μακεδονίας και του χωριού μας και της ευρύτερης περιοχής εδώ της Χαλκιδικής. Η χοροδία τραγουδάει μόνο τραγούδια του τόπου μας, εδώ του Μεταγκιτσίου και μερικά της ευρύτερης περιοχής, η οποία τραγουδιούνται και σε όλη τη Χαλκιδική.